Μηνύματα και ευχές αντιχούν παντού. Η παραμονή των Χριστουγέννων παίρνει χρώμα γιορτινό σε κάθε γωνιά της χώρας μέσα από τα μάτια των μικρών παιδιών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας δέχτηκε βροχή από ευχές και κάλαντα από παιδιά, χοροδίες και παραδοσιακά συγκροτήματα που έδωσαν και φέτος τον τόνο με γιορτινές μελωδίες αλλά και μαντινάδες. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάλαντα από την Προεδρική Φρουρά και χοροδίες από κάθε γωνιά της χώρας ακούσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα κάλαντα στην κυρία Σακελαροπούλου είπαν και χορευτές από το Ρέθυμνο που ξεσήκωσαν το Προεδρικό Μέγαρο στους ρυθμούς της κρητικής μουσικής. Να επισκεφθούν οι ίδιοι οι παιδιά επέλεξαν φέτος ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του που άκουσαν τα κάλαντα σε παιδόπολη όπου φιλοξενούνται δεκάδες παιδιά χωρίς οικογένεια. Ο σύλλογος Κρητών, η αλληλοβοήθεια, τα έψαλε στον Αλέξη Τσίπρα. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε ως δώρο και ένα παραδοσιακό καραβάκι με την ευχή να το οδηγήσει σε ασφαλές λιμάνι. Έχει μια ελπίδα αυτό, έτσι. Κοίτα, είναι η ελπίδα, είναι μεγάλη υπόθεση. Την ελπίδα που θα πάρετε. Καλά, κάποια στιγμή θα μας βγάλει σε καλό λιμάνι. Για υγεία και δύναμη ευχήθηκε στους πολίτες ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Χρόνια πολλά. Με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού, γιατί τελικά μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Καλές γιορτές με υγεία και δύναμη. Τα μαντινάδες κερακοί είχαν την τιμητική τους στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου άκουσε τα κάλαντα ο Νίκος Ανδρουλάκης.